καθηγητή. Κύριε Καλαδίστη, είμαι overdressed γιατί ήρθα από το γύρισμα. Οπότε είμαι εντυμένο Εμίλιο Φωκά. Και εγώ overdressed είμαι, αλλά. Εσύ είσαι sporting dress. Είμαι sporting dress. Είμαι στα αγγλικά. Με την τακούνα 15 από σχολιάζω λίγο τη μάσκα μου, είναι άβολο να τη φοράω, αλλά ακολουθώ τους κανόνες. Ναι, καλά κάνεις. Αυτό. Καλά κάνεις. Και εγώ, παιδιά, πήγα σήμερα για τεστ. Πρωί-πρωί με την αυγούλα, εντάξει. Ναι, εγώ κάνω 3-4 τεστ τη βδομάδα επίσης, οπότε κάνω. Είμαστε ασφαλέστατοι. Και ωραία. Πάμε, Θεοχάρη μου, έτσι να πού καθίσουμε εδώ να τα πούμε. Γεια σου, λοιπόν, γεια. Θεοχάρη, θα ξεκινήσω με την ερώτηση που σου έχει κάνει ο Τάσος. Αν έχει τύχει να θέλεις να διαγράψεις χρόνια από τη ζωή σου, χρόνια, μήνες, μέρες, δεν έχει σημασία. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι. Ό,τι κουβαλάω στις πλάντες μου εντός εισαγωγικών, το κουβαλάω γιατί αισθάνομαι ότι έτσι έπρεπε να το ζήσω, οπότε είμαι περήφανος και για τις αποτυχίες μου και για τα λάθη μου και για όλα. Οπότε, έχεις όχι. Απογοητευτεί φαντάζομαι από ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Περισσότερο μου έχει συμβεί το αντίθετο. Έχεις δηλαδή απογοητεύσει? Όχι, εννοώ ότι δεν τίθεται θέμα απογοήτευσης, εννοώ. Περισσότερο έχω χαρεί με αντιδράσεις ανθρώπων, με την υποστήριξή τους κτλ. Απογοήτευση δεν νιώθω, γιατί κάνοντας έναν απολογισμό κάθε χρόνο, αισθάνομαι ότι. Στη σούμα βγαίνεις καλά. Στη σούμα βγαίνω κερδισμένα. Τι κάνεις, Χριστιανά, έχω να σε δω πολλά χρόνια. Πολύ καιρό. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Κι εγώ το ίδιο. Κι εγώ. Πέφτει η μάσκα μου συνέχεια. Είναι... Δεν πειράζει, είναι... σε καταλαβαίνουμε. Αλλά μου έλειψε και η Κύπρος. Είχα κάνει 2 χρόνια να έρθω και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε αυτό το νησί, γιατί είναι. Είναι άλλοι άνθρωποι εδώ. Έκανες μεγάλο διάλειμμα από την Κύπρο. Έκανα μεγάλο διάλειμμα από την Κύπρο. Έφυγα στην Αμερική, πήγα για λίγο καιρό να δουλέψω στον τομέα της παραγωγής, ξαναγύρισα. Ήταν ωραία η διαδρομή. Στην Αμερική πήγες ξαφνικά στο άσχετο ή όχι, με το που τελειώσαμε το κόκκινο νηφικό με τα παιδιά, ούτως ή άλλως ήθελα ένα διάλειμμα, γιατί είχα πάει σε ρί αρκετά χρόνια με το αγαπημένο μας Μπρούσκο. Το κόκκινο νηφικό το χαρήκαμε πάρα πολύ. Κράτησε σχεδόν 1 χρόνο και επειδή κάνω πάντα διαλύματα στην Αμερική, εντός εισαγωγικών διαλύματα, γιατί εκεί έβγαλα σχολείο, εκεί σπούδασα, έχω φίλους, οπότε κρατάω και κάποιες επαγγελματικές σχέσεις γιατί μου αρέσει η εναλλαγή. Ναι, αυτό. Στην Αμερική πού? Στην Αμερική ήμουν στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες κυρίως, αλλά η δουλειά που κάναμε κυρίως ήταν ιντερνετική, οπότε μπορούσαμε να είμαστε οπουδήποτε, ναι, στην Καλιφόρνια. Αυτό. Θεοχάρη μου, θύμισε μου λίγο, πώς έγιναν τα πράγματα, πώς ήρθαν τα πράγματα στη ζωή σου και έκανες σχολείο εκεί? Λοιπόν, εγώ έφυγα με ένα πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών στο Λύκειο, στην πρώτη Λυκείου, και κατάληξα να μείνω όλο το Λύκειο εκεί, στην οικογένεια που πήγα. Είμαι παιδί διπλωματών, οπότε ούτως ή άλλως είχα συνηθίσει, γεννήθηκα μεγάλο στη Γερμανία. Τα ταξίδια για μένα ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε στη ζωή μου, σχεδόν, ναι, κάθε 2 χρόνια δηλαδή αλλάζαμε τόπο. Οπότε ήταν κάτι Οπότε πολύ επέστρεψα για να σπουδάσω νομικά, να ακολουθήσω δηλαδή την οικογενειακή επιχείρηση τρόπον την, ας πούμε. Αλλά με κέρδισε η σκηνοθεσία και η υποκριτική στη Νέα Υόρκη, όπου πήγα, έκατσα κάποια χρόνια και... Συγγνώμη, αυτό. Και φεύγεις στην πρώτη Λυκείου και παίρνεις τηλέφωνο τους δικούς σου και τους λες... Θα κάτσω λίγο ακόμη εδώ στην οικογένεια που ήρθα. Η αλήθεια είναι ότι έφυγα και έκτακτα έφυγα, εκτάκτως... Μεγάλωσε και η διαμονή μου εκεί, δηλαδή δεν τους είχα προειδοποιήσει. Ήθελα από μόνος μου να κάνω αυτό το βήμα. Περίμενε, Θεοχάρη μου, στην πρώτη Λυκείου όμως, ναι, τι εννοείς έκτακτα τους ενημέρωσα? Δηλαδή έρχεται τώρα το παιδί μου στα 16, του στα πόσα? Την επιθυμία μου, εν πάση περιπτώσει. Την επιθυμία μου, και η επιθυμία μου τότε, επειδή ήμουν αρκετά τίθασο παιδί, οι αποφάσεις που έπαιρνα ήταν και λίγο αυταρχικές. Δηλαδή ήθελα κάτι και έπρεπε να το ακολουθήσω. Όπως και τίποτα. Στα 16 σου έφυγες? Στα 16 έφυγα, στα 15. Ούτε 16 σχεδόν. Ούτε 16 εδώ, ναι. Αλλά πέρασα συγκλονιστικά. Εσύ πέρασε συγκλονιστικά, οι δικοί σου πώς πέρασαν που έφυγες, πήγες στην άλλη άκρη του κόσμου? Με πολύ φόβο. Ήταν κάτι περίεργο για αυτούς. Πες να την κρατάω τη μάσκα, μάλλον. Ήταν κάτι που τους σόκαρε, αλλά με εμπιστεύτηκαν. Εσύ γιατί ήθελες τόσο πολύ να φύγεις? Γιατί ήθελα να ακολουθήσω ουσιαστικά το όνειρό μου, που ήταν αρχικά η σκηνοθεσία. Όταν λες ήσουν ατίθασο παιδί και λίγο πολύ τις επιλογές σου τις ανακοίνωνες, βάλε μας λίγο στο κλίμα. Κύριε Ξάδης, μπαλατζάριζε το πράγμα στην οικογένεια. Δηλαδή, ενέπνεα εμπιστοσύνη πολύ στους γονείς μου. Ήμουν πάντα υπεύθυνο παιδί. Αλλά ήμουν και πολύ... Είχα ένα δυναμισμό. Αυτό που ήθελα
το έκανα, δεν ρωτούσα απαραίτητα ή το ανακοίνωνα και μετά τρέχανε. Όλοι υπομιζόμασταν τις συνέπειες κάπως. Αλλά η ισορροπία ήταν καλή, θέλω να πω με τους γονείς μου, είχαμε πάντα μια πολύ καλή σχέση. Ναι, ωραία. Και φεύγεις, πας Αμερική. Προσγειώνεται το αεροπλάνο και φτάνεις στην Καλιφόρνια. Ναι, όχι, αρχικά... Πήγες Νέα Υόρκη. Αρχικά πήγα στη Μινεσότα για να τελειώσω το σχολείο εκεί, το Λύκειο. Ναι. Η Νέα Υόρκη ήρθε για σπουδές. Μετέπειτα, αφού επέστρεψα από τη Μινεσότα για να κάνω νομική στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου πέρασα επίσης πάρα πολύ ωραία. Και επέστρεψα στην Αμερική, στην Νέα Υόρκη, για να κάνω σκηνοθεσία και υποκριτική μετέπειτα τα υπόλοιπα δύο χρόνια, ας πούμε, της τριετούς θητείας μου στη σκηνοθεσία. Τι είναι αυτό που σε έκανε να περάσεις τόσο καλά στην Αμερική? Νομίζω ότι ήμουνα πάντα πολύ ενθουσιώδης σαν άνθρωπος. Είχα πάντα ανοιχτές τις πόρτες μου, ας πούμε, σαν να λέμε. Και μου άρεσε να δοκιμάζω τη ζωή σαν, ξέρεις, οτιδήποτε με ερχόταν το εγκαινίαζα και το χαιρόμουν σαν ένα καινούριο κρασί. Ναι. Όπως κάνουμε για ψυχνοσία, ας πούμε, στα κρασιά. Έτσι το βλέπα πάντα, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, ο Χάρη μου, έχει πολύ ενδιαφέρον η οπτική σου, τέλος πάντων, για τη ζωή. Ναι. Και η προσέγγιση σου. Είναι ωραίος τρόπος να βλέπεις τα Νομίζω πράγματα. Νομίζω ότι όλα τα πράγματα πρέπει να τα δεχόμαστε όπως είναι, γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή, οπότε ή θα τη γλεντήσουμε ή θα μας πάρει από κάτω, όπως και τώρα. Όπως και εσύ τη γλεντάς και καλά κάνεις και μπράβο σου. Και με μάσκες τη γλεντάω και με όλα τη γλεντάω. Αρκεί να μην ενοχλούμε τους γύρω μας. Ναι. Αυτό. Άρα έφυγες και πήγες στην Αμερική και τι είναι αυτό που σε έκανε να γυρίσεις τώρα και δεν έκατσες περισσότερο? Κοίταξε, αρχικά ήρθα για να τελειώσω τις σπουδές μου εδώ πέρα. Μοίρασα τα βιογραφικά μου στην Αθήνα σε κάποια φάση σαν βοηθό σκηνοθέτη. Με πήρανε σαν ηθοποιό στην Αθήνα σε μια σειρά. Και μετά πήγε μπάλα. Βέβαια πήγε τρένο, συγγνώμη. Αλλά ανά 2-3 χρόνια πήγαινα στην Αμερική για να δουλέψω. Λέω για τώρα που έφυγες μετά το κόκκινο νηφικό. Α, τώρα. Τώρα ήταν, τόσο ήταν ένα μήνο, δηλαδή πήγα για μια σεζόν και επέστρεψα εδώ στην οικογένειά μου. Είναι κάτι που θέλεις να κάνεις. Στην τηλεοπτική μου δηλαδή οικογένεια, ναι. Που είναι ο Ανδρέας, η Βάνα και ο Κούλης. Είναι κάτι που θέλεις να κάνεις, να πας κάποια στιγμή στην Αμερική και να μείνεις εκεί ή όχι? Θέλω ιδανικά, Χριστιανά, να πηγαίνω έρχομαι, γιατί η Αμερική με τρομάζει η αυτοκρατορία της αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω τι θα συμβεί εκεί. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, αλλά μου αρέσει γενικά να είμαι τουρίστας. Ναι. Στη ζωή γενικότερα. Θεοχάρη μου, ποια είναι η σχέση σου με την αριθμολογία? Η σχέση με την αριθμολογία είναι πολύ καλή. Τι είναι η αριθμολογία? Κοίταξε, η αριθμολογία ουσιαστικά είναι μια κοσμοθεωρία του Πυθαγόρα. Μόνο κοσμοθεωρία μπορώ να την βαφτίσω και να με συγχωρέσουν αν κάνω λάθος οι δήμονες. Αλλά αισθάνομαι ότι είναι μια κοσμοθεωρία. Είναι, βασίζεται πάνω σε αριθμούς, προφανώς. Ναι. Αριθμολογία, αριθμοσοφία. Και... δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από τα μαθηματικά, εντός εισαγωγικών πάλι θα πω, της ζωής. Και όλοι οι αριθμοί σημαίνουν κάτι, για παράδειγμα? Υποτίθεται ότι όλοι οι αριθμοί σημαίνουν κάτι. Υποτίθεται ότι η ζωή μας χωρίζεται σε εναετής κύκλους, δηλαδή ανά 9 χρόνια ανοίγει και κλείνει ένας κύκλος. Και είναι κάτι πολύ διασκεδαστικό για μένα. Αυτό. Δεν είναι ότι το έχω εικόνα δίπλα μου και πάω σύμφωνα με την αριθμολογία πάντα. Απλά μου αρέσει πολύ να τη μελετάω, γιατί μου αρέσει να μελετάω τον Πυθαγόρα γενικότερα. Αλλά και την αρχαία Ελλάδα κατ' επέκταση. Τι μελετάς για σένα, ας πούμε, ποιους αριθμούς βάζεις κάτω, ημερομηνία γέννησης, τι? Ναι, μπορείς να ξέρεις ότι, με το που διαβάζεις αριθμολογία, ξέρεις πια ότι έχουν δόνηση που λέει. Και ο Πυθαγόρας, τα φωνήεντά σου, τα σύμφωνά σου, στο όνομά σου, το επίθετό σου, ο αριθμός σπιτιού σου, η ημερομηνία γέννησής σου, αριθμός. Και άμα αλλάζω σπίτι, τι σημαίνει αυτό? Έχει υποτίθεται και αυτό μια σημασία. Δηλαδή, όλοι οι αριθμοί έχουν μια δόνηση και έχουν μια σημασία που επιδρούν πάνω στην πορεία που θα ακολουθήσεις σε αυτόν τον εναετή κύκλο που διανύεις. Δεν έχω καταλάβει τίποτα, να σου πω την αλήθεια, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι αφού δεν αλλάζεις ημερομηνία γέννησης, τι θα αλλάξει μετά? Είναι αριθμοί, όπως λέμε, είναι μαλλιά, είναι μόνο μαλλιά, είναι μόνο αριθμοί, είναι όλα είναι σχετικά. Εγώ το κάνω αυτό γιατί με διασκεδάζει και φυσικά γιατί έχω ένα δέος απέναντι στον Πυθαγόρα και μου αρέσει να το μελετάω. Η αριθμολογία είναι μια πολύ δυναμική πλευρά του Πυθαγόρα, ας πούμε, πέρα από όλα τα άλλα που έχει κάνει. Ναι. Έχει ορίσει τα διαστήματα της μουσικής, έχει δώσει, έχει δώσει την, την,
την συμπαντική, ας πούμε, διάσταση στα πράγματα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δεν μπορώ να σε ακολουθήσω ή δεν σε παρακολουθήσω σε αυτό το κομμάτι, αν σου πω ότι μπορώ, θα σου πω ψέματα. Αλλά... Απλά σε βομβάρδισα. Όχι, όχι, μου αρέσει ο τρόπος που τα λες. Θέλω να σε ρωτήσω, σε ποια πράγματα στη ζωή σου έχεις κάνει πίσω, αν έχεις κάνει πίσω. Γιατί έτσι όπως σε βλέπω... Δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει πίσω κάπου. Αισθάνομαι ότι ό,τι μου δόθηκε το πήρα και το έκανα... το έβαλα στο σάκο μου και προσπάθησα να πορευτώ με αυτό όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό να δημιουργήσεις ό,τι περισσότερο μπορούσες όσο από αυτό. Όσο περισσότερο μπορώ και όσο περισσότερο μπορώ, ναι. Πες μας και για το ρόλο σου, γιατί περνάει ο χρόνος και θέλω να προλάβω να σε ρωτήσω λοιπόν, πολλά. Ναι, πες μας και για το ρόλο. Ο Εμίλιος Φωκάς είναι ένας ρόλος που έγραψε η Βάνη Δημητρίου. Εντάξει, είναι μια πολύ σχηδής προσωπικότητα, όπως συνηθίζει πάντα να γράφει η Βάνα προσωπικότητες και χαρακτήρες. Με βοήθησε φέτος ο Εμίλιος Φωκάς και λέω με βοήθησε γιατί ξέρεις, μερικές φορές οι ηθοποιοί, εγώ δηλαδή σαν ηθοποιός, αισθάνομαι ότι ή θα έχω χημεία με ένα χαρακτήρα που καλούμε να παίξω, να υποδηθώ, ή δεν θα έχω και θα με δυσκολέψει. Ο Εμίλιος Φωκάς με βοήθησε γιατί είναι ένας δυναμικός άνθρωπος, είναι ένας διευθυντής ειδήσεων, ξέρει πολύ καλά τι θέλει, έχει ένα περίεργα σκοτεινό παρελθόν. Κατά τα άλλα, είναι πολύ αφοσιωμένος στην σύζυγό του, στη γυναίκα του, που είναι το σημείο αναφοράς του. Δυστυχώς, ζει έναν παράφορο έρωτα με... Αλλά είναι αφοσιωμένος στη γυναίκα του. Νομίζω ότι στην καρδιά του... Ξέρεις, κατά τη Χριστιανά, αισθάνομαι ότι ο Εμίλιος Φωκάς, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι, είναι από τους ανθρώπους που με το που πάει η σχέση του ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή τώρα βιώνει... σιγά σιγά μια εγκυμοσύνη με τη γυναίκα του, αισθάνεται φόβο. Όταν είσαι απελευθερωμένος άνθρωπος και θέλεις να ζεις τη ζωή στο έπακρο, αισθάνομαι ότι μερικές φορές σε μια σχέση μπορείς να αισθανθείς εγκλωβισμένος. Έχεις αισθανθεί ποτέ εσύ εγκλωβισμένος? Εγώ όχι, γιατί καταρχήν δεν έχω παντρευτεί ακόμα. Δεν έχει σημασία, μπορεί όμως. Δεν έχει σημασία, σαφέστατα. Απλά δεν θα έκανα ποτέ σχέση αν δεν αισθανόμουν απελευθέρωση μέσα από τη σχέση. Ένιωσες ποτέ αφοσίωση, αλλά ταυτόχρονα έρωτα παράφορο? Παράλληλο, όχι. Ναι. Παράλληλο με άλλο άνθρωπο, ναι. Όχι. Όχι, δηλαδή με το που γίνει κάτι τέτοιο είναι ένα κράχ και νομίζω ότι φεύγεις. Δεν κάνω καλά που μιλάω στο τρίτο πρόσωπο. Φεύγω. Εγώ θα σου μιλήσω για μένα. Ναι, όχι, σε ρωτάω επειδή. Νομίζω ότι ο Εμίλιος, ξέρεις, μπήκε σε μια φάκα του να φοβηθεί τόσο πολύ αυτό που συμβαίνει στο γάμο του, που απλά ερωτεύτηκε παράφορα μια γυναίκα από παρεξήγηση. Από παρεξήγηση? Από παρεξήγηση με τον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι δεν αγαπάει τη γυναίκα του. Βαθύτατα. Είναι περίεργο αυτό που σου λέω, αλλά είναι βγαλμένο από το ζωή. Ναι. Εγώ το πιστεύω αυτό. Τουλάχιστον σαν Θεοχάρης, αυτό πιστεύω. Αυτό βρίσκω στο ρόλο μου. Ναι. Αυτό βρίσκω και με αυτό πορεύομαι. Γιατί αλλιώς είναι ψέμα. Ναι. Δεν μπορείς να βιώνεις δύο παράλληλα πράγματα και να μην σε κρατάει κάτι. Ναι. Και στα δύο. Αλλιώς γιατί να είσαι και στα δύο. Γιατί να είσαι και στα δύο. Εγώ δεν θα ήμουνα. Ναι, όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Οπότε για να είμαι, κάτι με κρατάει και στα δύο σίγουρα. Θεοχάρη μου, οι μεγαλύτερες τρελές που έχεις κάνει ποιες είναι? Σε ρωτώ και φοβάμαι κιόλας τι θα ακούσω. Δεν ξέρω αν έχω κάνει τρέλες στη ζωή μου. Εσύ αποκλείεται να μην έχεις κάνει. Κοίταξε, έχω αυτό που λένε όλοι, την τζίχλα, ας πούμε, ότι γυρίζω όλο τον κόσμο για να γεννήσω καινούργια συναισθήματα. Όχι μόνο ερωτικά, σου μιλάω γενικά. Δηλαδή, θες να κάνεις μια απόδραση, κάνεις μια τρέλα. Παίρνεις τους φίλους και πας στο μακρινό μπαλί, παίρνεις τον έρωτά σου και ή βρίσκεις έναν έρωτα στην άλλη άκρη του κόσμου. Οι τρέλες μου είναι αυτές που βιώνουμε όλοι. Βρήκες έρωτα στην άλλη άκρη του κόσμου? Όχι. Αλλά. Γιατί, δηλαδή, βάσανο είναι αυτό, όχι. Και ποιος δεν θα το έκανε? Και ποιος δεν θα το έκανε? Εφόσον, ξέρω εγώ. Μπορούσε. Γιατί να βρεις έναν έρωτα στο Μεξικό, ρε Θεοχάρη μου? Ναι, δηλαδή... πραγματικά δεν ξέρω, και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Τι βάσανο είναι αυτό που βάζει στον εαυτό σου? Δηλαδή, πόσο καλός να είναι πια αυτός ο Χουάν, δηλαδή. Ναι, ναι. Ξέρεις, είναι αυτό που λες κάτι πιο κοντά. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ μαζί. Μεγάλο βάσανο αυτό. Ναι, είναι μεγάλο βάσανο. Όχι. Τρέλες ιδιαίτερα δεν έχω λοιπόν κάνει.
στη ζωή μου, πέρα από τις τρέλες που νομίζω κάνουν όλοι στην εφηβεία, μετέπειτα μεγαλώνοντας και όντας 20 με 30 που βιώνεις αλλαγές, εγώ τουλάχιστον βιώνα μεγάλες αλλαγές και εσύ φαντάζομαι, και τώρα στα 35-36 που είμαι, βιώνω απλά ένα πολύ γλυκό πέρασμα από την αστάθεια στη σταθερότητα τουλάχιστον μέσα μου και στην ισορροπία. Ναι. Γενικότερα είπες ότι τα τελευταία χρόνια άρχισες να σταθεροποιείσαι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτή τη φάση της ναι, ζωής. Ναι. Το βιώνεις ήρεμα αυτό? Ξεκίνησε με λίγο πανικό και φόβο η σταθεροποίηση μέσα μου. Γιατί ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι δεν θέλω να κάνω ακραία πράγματα πια. Δεν θέλω τόσες πολλές αναλλαγές στην επαγγελματική μου ζωή και πορεία και στα προσωπικά, εννοώ με τους φίλους μου, την οικογένειά μου κτλ. αλλά δεν με φόβησε ιδιαίτερα. Δηλαδή, γι' αυτό σου είπα ότι βιώνω ένα γλυκό πέρασμα προς την ισορροπία και τη σταθερότητα. Μ' αρέσει αυτό. Σου έχει τύχει ποτέ να είσαι σε δουλειά και να μην είναι αρμονικά τα πράγματα? Να μην είναι. Να μην είναι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Αυτό τώρα που θα σου πω, θα σου πω από την καρδιά μου και με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν μου έχει συμβεί αυτό, γιατί έχω νιώσει πολλές φορές σε projects που λέμε, σε δουλειές, είτε σε θεατρικές παραστάσεις, είτε σε μικρού μήκους ταινίες, είτε στην τηλεόραση που υπάρχουν περισσότερα νεύρα γιατί δουλεύεις 12 και 15 ώρες τη μέρα. Έχω περάσει από καταστάσεις που υπήρξαν εντάσεις, αλλά με κάποιο τρόπο πάντα κατάφερνα να το γυρίσω το νόμισμα. Και νομίζω ότι είναι πολύ λεπτή γραμμή, έτσι αισθάνομαι. Δηλαδή, πολύ εύκολα μπορείς ένα καυγά να το κάνεις. Πολύ χάλια. Όχι, να το κάνεις δικαιολογία για να έρθουμε πιο κοντά. Α, και αυτό παίζει. Ξέρεις, πάντα πίστευα με τους φίλους μου, Χριστιανά, και από μικρό παιδί, ότι αν δεν τσακωθείς με τον άλλον, δηλαδή αν δεν τριφτείς, αν δεν έρθουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα αληθινά συναισθήματα, πώς θα δούμε πραγματικά ένα τον άλλο για να έρθουμε πιο κοντά? Ναι. Αυτό. Ότι η διαφωνία στην ουσία σε φέρνει πιο κοντά. Ναι, και στη δουλειά θεωρώ πάντα ότι πρέπει, έχουμε την υποχρέωση δηλαδή, να κάνουμε πάντα αυτό το. Να γυρίζουμε έτσι το νόμισμα, να το γυρίζουμε. Δηλαδή, όταν βλέπουμε μια αρνητική κατάσταση, να την κάνουμε θετική. Στα προσωπικά είμαστε άλλο, γιατί μπαίνουν τα γούστα μας στη μέση. Η προσωπική μας ζωή είναι προσωπική, οπότε θέλουμε να τα βιώνουμε πάντα όπως θέλουμε, αλλά στη δουλειά. Όπως εσύ εδώ πέρα έχεις ένα πολύ μεγάλο team ανθρώπων, ας πούμε. Και ξέρω γιατί πουλάκια μου έχουν πει ότι σε αγαπάνε πάρα πολύ, γιατί είσαι πολύ καλή συνεργάτητα. Σε ευχαριστώ. Ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Δηλαδή, εσύ το κάνεις σίγουρα αυτό. Το βλέπω και στα μάτια σου, αλλά ξέρεις, αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Αριθμολογία. Τι αριθμό βλέπεις τώρα? Δεν βλέπω κανένα αριθμό, βλέπω μόνο τα μάτια. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε την υποχρέωση σαν καλλιτέχνες και εμείς σε αυτή τη δουλειά, στο θέαμα. Να δίνουμε πάντα την θετική διάσταση των πραγμάτων, γιατί όλοι έχουν οικογένειες, όλοι έχουν προβλήματα, οικονομικά, προσωπικά, διαπροσωπικά. Οπότε, ας μαζευτούμε όλοι σε ένα χώρο και ας περάσουμε καλά. Ναι. Αυτό. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτά που λες. Στην προσωπική σου ζωή πόσο καλά προστατεύεσαι και την προστατεύεις γενικότερα? Προστατεύομαι και την προστατεύω ολότελα. Δεν υπάρχει λόγος, αισθάνομαι ότι εφόσον είναι προσωπική, θα τη διασφαλίσω. Και δεν θα τη διασφαλίσω από τα αγρίμια και τα θεριά, αλλά θα τη διασφαλίσω για να μην απασχολήσω με αυτό. Ουσιαστικά είναι μέθοδος στην επαγγελματική μου πορεία. Δεν θέλω να απασχολεί, γιατί με φοβίζει η γνώμη του καθένα στα τόσο προσωπικά μου. Σχολίασε την δουλειά μου όσο θέλεις. Αλλά όχι τα προσωπικά. Αλλά τα προσωπικά τα φοβάμαι, ρε γάμο. Δηλαδή, βλέπω όταν... Εγώ αυτό φοβάμαι. Και ξέρεις, Χριστιανά, πολλούς ανθρώπους στη δουλειά μας, δεν ξέρω και σένα, αλλά εμένα δεν έτυχε προς το παρόν, ή περίπου. Όσοι εκθέσαμε 4-5 πράγματα με αγάπη, έρχεται πίσω σφαγιάρα. Άγια σου. Τα άγια σου. Έρχεται σφαγιάρα, οπότε κάθεσαι τώρα και λες δύο πράγματα, νιώθεις πολύ κοντά στον άλλον. Έχεις δουλέψει μαζί του. Δεν μιλάω τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύεις μαζί τους χίλια χρόνια και αυτή η σχέση είναι εκεί. Αλλά υπάρχουν και κάποιες φάσεις στη ζωή σου που ενδεχομένως να έρθεις λίγο πιο κοντά με τον άλλον. Σαφέστατα. Γιατί δουλεύεις χίλιες ώρες τη μέρα. Να πεις κάτι και μετά το ακούς. Και μετά το ακούς. Ναι. Είναι περίεργο.
Εντάξει. Και το ακούς και διαφορετικά κιόλας. Και το ακούς και διαφορετικά πάντα, γιατί υπάρχει πάντα σπασμένο τηλέφωνο. Ποτέ δεν θα το ακούς ναι. όπως είναι. Οπότε αυτό το διαφυλάς. Ναι. Αν το έχεις ζήσει αυτό. Το έχω ζήσει, βέβαια. Σίγουρα το έχεις γυρίσει, γιατί δεν βλέπω να σε αγγίζει κάτι τώρα. Οπότε νομίζω ότι κάνεις πολύ καλά την δουλειά. Όχι, δεν. Για τη ζωή σου. Δεν με αγγίζει καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, έρχεται ο Τάσος μας. Έλα εδώ, Τάσο μου, γιατί έχει κάποιες καυτές ερωτήσεις να σου κάνει. Έλα, Τάσο, καυτές ερωτήσεις. Θέλετε να πάω. Εδώ. Έλα εδώ, Τάσο μου, ερωτήσεις. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια σου, Τάσο. Πολύ ωραία η κουβέντα σας. Ωραία, χαιρόμαστε που σας απλά... Περάσαμε. Ναι. Επειδή ξέρω ότι είσαι πολύ ακομπλεξάριστος, ναι. είπαμε να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις. Καυτές που δεν θα τις έκανα εγώ ποτέ. Εντάξει. Και δεν ξέρω και ποιες είναι. Δεν πειράζει, βάλε τον Τάσο να τις κάνει. Και θέλω έτσι να μου απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά. Άντε, θα το πάρω. Ξεκινάμε από την πρώτη. Ναι, ποιο ναι. είναι το πιο ακραίο μήνυμα ή φωτογραφία που έχεις λάβει μέχρι σήμερα στο κινητό σου. Έχω λάβει ακραίο μήνυμα. Προχωρημένο, ωραία. Δεν θα στο πάω στο ερωτικό, γιατί, αλλά θα σου δώσω την απάντηση. Ήταν μια τάξη δημοτικού που μαζεύτηκαν όλοι. Μου γράψανε κάτι πάρα πολύ συγκινητικό ο καθένας σε ένα χαρτί και το ουρλιάζανε για ένα λεπτό στην κάμερα. Τι ήτανε ωραίο. Έκλαινα, πραγματικά. Αυτό. Τι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ. Άλλο πράγμα βέβαια περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Έχω κι άλλες ερωτήσεις. Καλά, δεν είναι μπορεί. Χρέα, γι' αυτό δεν στα έχει πει. Αν ψάξω το κινητό σου αυτή τη στιγμή. Ναι. Ποια είναι η πιο περίεργη φωτογραφία που μπορεί να δω. Η πιο περίεργη φωτογραφία που μπορείς να δεις είναι... είναι κάτσε να σκεφτώ έτσι, δώσ' μου λίγα δευτερόλεπτα. Η πιο περίεργη φωτογραφία... ο πατέρας μου να κάνει κατακόρυφο. Μια χαρά, Θεοχάρη μου. Έχεις πράγματα στο κινητό σου που λες. Αν σου πω ότι τώρα σου έχουν κλέψει το κινητό. Με τίποτα. Η τεχνολογία, νομίζω το ξέρεις, δεν μπαίνει όρια στην τεχνολογία και στο hacking, οπότε δεν έχεις τίποτα στο κινητό που να φοβάσαι. Μπράβο, χαίρομαι. Να είμαστε καλά. Από το 1 στο 10 αυτή η ερώτηση σίγουρα θα την απαντήσεις. Εντάξει. Θα πάρω μια απάντηση δηλαδή, γιατί οι δύο προηγούμενες άστο. Εντάξει. Από το 1 μέχρι το 10 πόσο σημαντικό είναι το σεξ σε μια σχέση. Νομίζω είναι το 10, ρε παιδιά. Τι είναι το 9. Δεν ξέρω τι είναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Το 10 και τίποτα άλλο, παιδιά. Μα το 10 και τίποτα άλλο. Τι είναι το 9. Θα μείνεις στο 9, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Εγώ. Για μένα μιλάω. Ή όλα ή τίποτα. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω, γιατί ακούω και φωνούλες στο ακουστικό μου ότι έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ναι, αλλά εννοείς ότι για το 9 ή το 10. Θα διαφωνήσω. Δεν θεωρώ ότι είναι στο 10. Οκ. Περνάει αποφάσεις, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να μην είναι πάντα στο 10. Καλά, δεν είπα ότι είναι στο 5. Αλλά... παιδί μου, στην αρχή μπορεί να είναι στο 10, μετά να πάει στο 8, όμως όλοι θέλουμε το 10. Να σου πω, Θεοχάρη μου, μπορείς να μείνεις σε μία σχέση μόνο και μόνο επειδή, ξέρω εγώ, είσαι... 10 χρόνια πριν θα μπορούσα, τώρα... Αυτό σου λέω, άρα γιατί είναι στο 10. Θα ήθελα. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Ωραίος. Πήραμε μια απάντηση. Ποιο μέρος του ανθρώπινου σώματος είναι το απόλυτο φετίχ σου. Παιδιά, το απόλυτο φετίχ είναι τα μάτια. Είναι αυτό το βλέμμα το δολοφονικό. Το βλέμμα, λοιπόν. Ναι, σαφέστατο το βλέμμα. Ωραία. Ωραία, και να πάμε λίγο έτσι στα ωραίο πιο... το βλέμμα. Okay. Λέει πολλά. Ναι, λίγο στα πιο προχωρημένα, ποιο είναι το πιο περίεργο μέρος που έχεις κάνει σεξ. Το πιο περίεργο μέρος που έχω κάνει σεξ. Παιδιά, θα σας απογοητεύσω, δεν έχω κάνει σε περίεργα μέρη σεξ. Καλά, με έχεις απογοητεύσει, δηλαδή. Δεν έχω κάνει. Πραγματικά έχω απογοητευτεί. Εσύ που έχεις απογοητευτεί, θες να απαντήσεις την ερώτησή σου. Να σου πω κάτι, ειδικά εγώ. Να σου πω κάτι, ειδικά από μένα δεν το περίμενα, αλλά όντως και εγώ είμαι λίγο. Είδες, ορίστε. Ρε, παιδί μου, σπίτι, κατάλαβες αυτό. Και δεν το περίμενε, δεν του το είχε. Παιδιά, είμαστε κλασικοί άνθρωποι εδώ πέρα. Βλέπουμε μπάλα, κάνουμε σεξ στα κλασικά μέρη και πίνουμε μπύρα. Αυτά. Από το 1 μέχρι το 10 πόσο καλός εραστής είσαι. Νομίζω θα με βάλω στο 3. Ξενέρωτος. Λοιπόν, μισό λεπτό. Είμαι Σκορπιός, εντάξει. Υποτίθεται είμαστε καλοί εραστές. Έτσι λένε. Πάει με τα ζώδια. Έτσι λένε ότι πάει με τα ζώδια. Δεν πάει καθόλου με τα ζώδια. Εγώ αισθάνομαι ότι αν δεν δω πράσινο φως, Δεν θα πάω να αρπάξω, ας πούμε. Δεν είμαι αυτός ο εραστής, έτσι αισθάνομαι. Οπότε θα με βάλω στο 3 στη διεκδίκηση. Αλλά στο ρομαντισμό αρπακτικό. Είμαι 10. Ναι, ωραία. Αρπακτικό που λες, όχι. Ναι. 10 στο ρομαντισμό. Ναι, ωραία. Το έχεις δηλώσει. Ξανά θα κάνω αυτή την ερώτηση. Α, δεν ξέρω να τη δω γραμμένη και να σου πω. Κλείσε λίγο τα αυτιά σου. Όχι, περίμενε. Όχι. Περίμενε να τη δω. Γιατί για να έχεις κάνει εισαγωγή.
Είναι τόσο κακή. Φεύγω, παιδιά. Θα πάω στη μαγειρική. Όχι, ξέρω μου γιατί. Σταμάτα. Γιατί. Όχι, γιατί. Το αφήνω πάνω σου, να την κάνω ή όχι. Όχι, μην την κάνει. Παιδιά, γιατί. Ωραία, εγώ θα την κάνω. Πού είναι η κάμερα, δεν υπάρχει. Έχει δηλώσει ότι κυκλοφορεί χωρί εσώρουχο. Ισχύει. Ισχύει. Έχω περάσει από διάφορε φορέ. Παιδιά, αυτή είναι η είδηση. Έχει βάλει εσώρουχο. Δημόδητα, μαζί με τη μάσκα. Γιατί έχει κάνει αυτή τη δήλωση. Δεν την έκανα. Δυστυχώς έγινε έμεσα με τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο, τον φίλο μου, όταν έκανα την εκπομπή του τη Γενιά, ναι. Ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό γιατί έχουμε δουλέψει πολύ με τον Δημήτρη. Ναι. Και το ήξερε, εν πάση περιπτώσει, τότε τι συνέβαινε και με πήρανε σούπα όλες τις εκπομπές και με ρωτούσαν αυτό το πράγμα. Δηλαδή πήγα να προμοτάρω σε κάποια φάση τους δαιμονισμένους με την Λιδία την Κονιόρδου που κάναμε την παράσταση στο Ίδρυμα Μεγάλης Κακογένειας και το πρώτο πράγμα που με ρωτήσαν στην έδειξη είναι να φοράω βρακί. Και φοητεύτηκα. Αλλά είναι χιουμοριστικό, αφού υπόθηκε και από το στόμα μου, καλά να πάθω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα καλά. Εγώ σου έκανα νόημα, όχι. Είπαμε όχι, ο Τάσος εκεί. Μικρό το πολύ ωραία. Δώσαμε απάντηση, όμως ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ, Τάσο μου, για τις ερωτήσεις. Το έχεις κάνει εντάξει, τώρα το έχεις καλύψει. Εντάξει, δεν θα σε ξαναρωτήσει, νομίζω κανείς. Okay. Το έχεις καλύψει γι' αυτό. Το χάρη μου, πώς θα περάσεις τα Χριστούγεννα, τις γιορτές. Λοιπόν, θα εξαρτηθεί καταρχήν από το τι πρέπει να γίνει. Ξέρω ότι στην Ελλάδα από τις 18 του μήνα για να επιστρέψουμε, τέλος πάντων, αυτά είναι τα θέματα του κορονοϊού που δεν θέλουμε να τα αναφερθούμε τώρα, αλλά νομίζω θα τα περάσω οικογενειακά. Θα πας στην Ελλάδα, θα γυρίσω. Θα πάω, δηλαδή τώρα από Τρίτη, Τετάρτη νομίζω θα τελειώσω εδώ το γύρισμα, γιατί προχωράμε πολύ με τα γυρίσματα, γι' αυτό κάνουμε και τόσο ώρες γύρισμα. Ναι. Αλλά θα περάσω οικογενειακά. Ναι, πολύ ωραία. Και ελπίζω και εσύ. Και εμείς, οικογενειακά και ήρεμα. Και όσοι δικαιούμαστε, να δούμε. Περιμένουμε να δούμε τις διαφοροποιήσεις που θα έχουμε για τις γιορτές. Θεοχάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και σε ευχαριστώ πάντα που μου δίνεις αυτή την ενέργεια. Θα φύγω ωραία. Είναι χαρά μου. Χαίρομαι. Αυτό. Χαίρομαι να φεύγει ο κόσμος ωραία από την εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, οι άνθρωποι είναι για ωραία πράγματα. Να είσαι καλά. Λοιπόν,